Αναμενόμενο χαρακτήρισαν οι πολίτες το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και πολλοί από αυτούς δεν περίμεναν ωστόσο ότι το ποσοστό θα ξεπερνούσε ακόμα και το 40%. Θεωρούν μάλιστα ότι αν και με μεγάλη αποχή, όσοι ψήφισαν το έκαναν συνειδητά, κάτι που φάνηκε άλλωστε και από το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες τις πρωινές ώρες. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Γιατί ήταν αναμενόμενο? Γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος. Καταλαβες. Μόνο μια δημοκρατία είναι. Νομίζω αρκετά καλό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μια κυβέρνηση πρέπει να έχει παραπάνω από 4 χρόνια να δείξει αποτελέσματα. Οπότε πιστεύω και έχω μια ελπίδα για καλύτερο μέλλον. Ήταν αναμενόμενο? Νομίζω ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί πρέπει να ψάξουν. Εγώ δεν ψήφισα τον ένα τον άλλο. Κατά τη γνώμη σας, τι έπαιξε ρόλο ώστε να ανεβάσει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία? Οι ασυναρτησίες του ΣΥΡΙΖΑ πιο πολύ, θα έλεγα. Εκτός από τις δηλώσεις Κατρούγκαλου τις τελευταίες μέρες, οι οποίες έκαναν τη ζυγαριά να γύρει για τους αναποφάσεις τους, οι πολίτες θεωρούν ότι έχει γίνει έργο στη Νέα Δημοκρατία και ότι έπαιξε ρόλο και η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, αλλά και οι παροχές προς τους πολίτες από το δημοσιονομικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τεράστιο πρόμο πριν τις εκλογές, νομίζω σε όλη την Ελλάδα, οπότε αυτό έπαιξε ρόλο. Όπως επίσης και κάποια δάνεια που δόθηκαν τελευταία από Νέα Δημοκρατία προς τους νέους. Τι να πω, μάλλον έχουμε ανάπτυξη. Τι άλλο να πω, πάμε όλα πολύ καλά. Εντάξει, όπως κάθε φορά θα συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη φορά από τις άλλες εκλογές. Και σχετικά με τον Κατρούγκαλο, ας πούμε. Ναι, ήταν μια ειδική είδηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε τους ψηφοφόρους της, δεν άλλαξε κάτι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων, οι πολίτες φαίνεται να κρίνουν θετικό το ότι ήταν πιο γρήγοροι. Και μάλιστα όταν άρχισε να φαίνεται προς τα πού γέρνει η εκλογική ζυγαριά, σταμάτησαν να την παρακολουθούν στη λεπτομέρειά της. Η διαδικασία την παρακολουθήσατε μέχρι τέλος, δηλαδή υπήρχε ενδιαφέρον? Στην καταμέτρηση όχι. Βλέπαμε και λίγο τον Ολυμπιακό, από την αλήθεια, έχουμε την Ευρωλίγα. Κάθε ένας ψηφίζει αυτό που πιστεύει και ελπίζουμε το καλύτερο για τη χώρα μας αυτό. Πιστεύετε ότι οι νέοι ψήφισαν αυτή τη φορά? Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι και λίγο πιο συνειδητοποιημένη. Κανονικά είναι σημαντικό να κοιτάμε και τους ανθρώπους που βγαίνουν. Αυτό ψήφισα και εγώ και είμαι ευχαριστημένος που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Τι έπαιξε ρόλο, θεωρείτε, ώστε να πάρει τόσο αύξηση? Η σταθερότητα έπαιξε ρόλο και το κύρος. Την εκλογική διαδικασία την παρακολουθήσατε? Όχι. Σε τοπικό επίπεδο, έτσι από τους τοπικούς ό,τι αφορά τους βουλευτές πάνω κάτω, με αυτούς που βγαίνουν, έχει σημασία για εσάς ή έχει σημασία μόνο το κόμμα? Το κόμμα πιο πολύ.